Όλοι οι πιστοί, κληρικοί και λαϊκοί είμαστε ένα, ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Και όλοι μαζί αποτελούμε την Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος. Δεν υπάρχουν κατηγορίες χριστιανών. Όλοι είμαστε ίσοι και αδέλφοι μιας οικογένειας. Γι' αυτό και έχουμε όλοι μας την ίδια ευθύνη, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Η ευθύνη μας είναι ευθύνη ζωής. Είμαστε υπεύθυνοι για το πώς ζούμε, πόσο αγιαζόμαστε με την αγιότητα του Χριστού, πόσο αγωνιζόμαστε για να είμαστε γνήσιοι χριστιανοί. Η ανάγκη της γνησιότητας στη χριστιανική ζωή αποτελεί σήμερα τη μοναδική απαίτηση του κόσμου και του Θεού από τον κάθε χριστιανό. Και η γνησιότητα είναι η μοναδική απάντηση στις κατηγορίες κατά της Εκκλησίας. Γνησιότητα στη ζωή των κληρικών πρώτα και κατά τον ίδιο τρόπο και κάθε χριστιανού. Ο κόσμος δεν έχει πια ανάγκη από λόγια. Χόρτασε από αυτά. Έχει ανάγκη από μαρτυρία ζωής και πράξης. Όπως είδωσε τα καλά ημών έργα και δοξάζει τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Είμαστε ακόμη υπεύθυνοι και υποχρεωμένοι να ενδιαφερόμαστε για όσα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε, να κάνουμε ό,τι εξαρτάται από εμάς για να διορθώσουμε τα στραβά και τα ανάποδα, να φύγουν οι βαρύς λύκοι από την Εκκλησία που καταστρέφουν το λαό. Είμαστε υποχρεωμένοι και δικαιούμαστε να ζητήσουμε τους ποιμένες μας, επισκόπους και πρεσβυτέρους, να είναι άριστοι, οι άγιοι και ανεπίληπτοι, όσο αυτό είναι κατά το ανθρώπινο δυνατό. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε πια να συκοφαντείται η Εκκλησία, να διασύρεται από ανάξιους και αλλοπρόσαλους κληρικούς. Και κάτι ακόμα, να δώσουμε στην Εκκλησία ό,τι καλύτερο έχουμε. Να δώσουμε τα καλύτερα μέλη της κοινωνίας μας, της οικογένειάς μας, να δώσουμε το καλύτερο παιδί μας για να γίνουν κληρικοί, για να μας ποιμάνουν κατά το πώς θέλει ο Θεός. Είναι τούτο χρέος μας και καθήκον μας. Τότε η Εκκλησία μας θα δοξαστεί και θα είναι για τον κόσμο φως και αλήθεια και ζωή. Θα είναι, όπως και είναι, η μοναδική ελπίδα στην ανέλπιδη εποχή μας. Και απερίγραφον τον νόμο.